Ευχαριστώ Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας της Εγνατίας Οδού στα Γραβενά και την πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη όσον αφορά την ετοιμότητα για την χειμερινή περίοδο. Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη και φυσικά ποια είναι η ετοιμότητα της Εγνατίας Οδού για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα στο δικό δίκτυο? Τα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Γραβενών της Εγνατίας Οδού μεταξύ της υπηρεσίας μας, του αναδόχου συντήρησης της Εγνατίας Οδού και είχαν κληθεί και οι διευθυντές τροχέας των τεσσάρων νομών που διασχίζει το τμήμα το οποίο είναι αρμοδιότητας Περιφερειακής Υπηρεσίας Λεβενών, μαζί με τον κάθε τάξημα βέβαια της Καστοριάς. Ήταν μια, θα έλεγα, τυπική σύσκεψη και σύσκεψη, ας το πω έτσι, εγκρήγορσης. Δηλώθηκε ότι από τη δικιά μας τη μεριά τα σχέδια αποχαιρετισμού είναι τα ίδια όπως και την προηγούμενη χρονιά. Ήδη έχουμε θέσει σε επιφυλακή 8 μηχανήματα στον κύριο άξονα και 2 μηχανήματα στον κάθε του άξονα. Με βάση την πρόγνωση που είχαμε 2 εβδομάδες πριν, θυμάστε που είχαμε ένα κύμα καλοκαιρίας πάλι έτσι. Το πρώτο κύμα, ναι. Το πρώτο κύμα είναι λίγο δύσκολο. Δεν χρειάζεται φυσικά να επέμβουμε, αλλά εμείς έχουμε θέσει ήδη. Έχουμε 10 μηχανήματα σε επιφυλακή. Από τα συνολικά 50 που προβλέπει το σχέδιο για το κομμάτι του κάθε του άξονα της Καστοριάς και του κύριου άξονα από τον ανισόπεδο κόμπο Παναγιάς μέχρι τον ανισόπεδο κόμπο Κλειδίου. Δηλώθηκε η ετοιμότητά μας. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα επιχειρησιακά σχέδια. Τα οποία κάθε χρόνο εκπονούνται ή είναι σε συνεννόηση με τις αστυνομικές διευθύνσεις. Δηλαδή τα οχήματα τα δικά μας που έχουν κάποιες προμήθειες έκτακτης ανάγκης, μια κουβέρτα, κάποια ξηρά τροφή, νερό κτλ. Και έγινε και μια κουβέρτα σε σχέση και με όλες τις υπόλοιπες εργασίες συντήρησης που έχουμε να εκτελέσουμε και τα οποία ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας. Καθότι είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κτλ. Μάλιστα. Πού εντοπίζετε προβλήματα εσείς όσον αφορά στο δικό δίκτυο, όπου πρέπει να δώσετε ιδιαίτερο βάρος, κύριε Ραχανιώτη? Κοιτάξτε, στο δικό μας το κομμάτι δεν εντοπίζουμε προβλήματα στο δικό δίκτυο. Εμείς, ό,τι αφορά τα έκτακτα φαινόμενα, το ζήτημα που έχουμε και είχε ανακύψει και το χειμώνα του 2011-2012. Είναι σε περίπτωση που εκδηλωθούν χιονοθύελες, τα περιβόητα ανεμοσούρια, το κομμάτι της ξηρολίμνης Καλαμιάς και στο κομμάτι στην περιοχή Γαλάνη, περί τον ανισόπεδο κόμβο Κύλων. Τα σχέδιά μας εκεί πέρα είναι πλέον δεδομένα από εκείνη την εποχή. Εμείς επικουρικά σε αυτό τοποθετούμε και χιονοφράκτες, έτσι λέγονται, αλλά βέβαια αυτοί είναι όχι για την πλήρη προστασία της οδού, δεν υπάρχει τέτοιο δρόμο, είναι απλώς για τον περιορισμό του φαινομένου. Ευελπιστούμε φέτος να μην έχουμε εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει θέμα αποχιονισμού. Το πρόβλημα δεν είναι το χιόνι που πέφτει στον δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκες πλέον ασφάλειας, οι συνθήκες οδήγησης καθίστανται ανασφαλείς, δεδομένης της μη ορατότητας και όλου του υπόλοιπου του αποπροσανατολισμού που δημιουργείται όταν βρεθείς μέσα σε μια τέτοια χιονοθύελα. Πού θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι οδηγοί όταν κινούνται στην Εγνατία Οδό, όταν υπάρχουν και έντονα καιρικά φαινόμενα? Και φυσικά υπάρχουν και οι οδηγίες της Εγνατίας Οδού συνεχώς και με το προσωπικό αλλά και με ηλεκτρονικά μηχανήματα μέσα στο οδικό δίκτυο. Αν εξαιρέσουμε αυτό το φαινόμενο που σας είπα, το φαινόμενο των ανεμοσουριών, τις χιονοθύελες, η οποία βέβαια εκδηλώνεται σε περίοδο που έχουμε και χιονόπτωση ή αμέσως μετά από έντονη χιονόπτωση, όταν έχουμε συσσόρευση μαλακού χιονιού εκατέρωση της οδού, στην περιοχή της Καλαμιάς και των Κύλων, εμείς δεν έχουμε κάποιο κομμάτι όπου εντοπίζονται άλλου είδους προβλήματα. Οι οδηγοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί και το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που βγήκε από την ΕΜΗ για το επόμενο τριήμερο αναφέρει για ακραία φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις, πολύ έντονες εκδήλωσεις έντονων καταιγίδων. Οι οδηγοί λοιπόν θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, θα πρέπει σαφέστατα να έχουν έναν έλεγχο του οχήματός τους σε τι κατάσταση βρίσκεται και από άποψη συντήρησης και από άποψη ελαστικών. Και από εκεί και πέρα, σε τέτοιες καταστάσεις όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο, καλό είναι οι μετακινήσεις να περιορίζονται στις αναγκαίες, στις απαιτούμενες και όχι σε μη απαιτούμενες.